Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 47χρονου πατρινού κυνηγού που αγνοούταν από το μεσημερί της Τετάρτης στο Παναχαϊκό Όρος. Ο 47χρονος φέρεται να είχε πάει το πρωί για κυνήγι και δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν το συγκεκριμένο σημείο. Ο Δημήτρης Παπακοστόπουλος, που ήταν ιδιοκτήτης καφετέρια σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, είχε ενημερώσει τους οικείους του ότι θα πήγαινε για κυνήγι, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Περίπου στις 8 παρα 10 το απόγευμα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του σταθμευμένο στη θέση Βρύση Καλογέρα, κοντά στη δεύτερη ανεμογεννήτρια, με τον ίδιο όμως να παραμένει άφαντος. Φίλος που τον αναζητούσε ενημέρωσε τις αρχές, με την κινητοποίηση αστυνομίας και πυροσβεστικής να είναι άμεση. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, 10 στελέχη της ορειβατικής ομάδας έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας και ο Δούκας, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της μονάδας, προσέγγισαν το σημείο και αμέσως ξεκίνησαν τις αναζητήσεις. Οι έρευνες γίνονταν επί της ουσίας στα τυφλά, καθώς μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστεί το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, ενώ άκαρπες αποδείχθηκαν και οι προσπάθειες φίλων του κυνηγών να εντοπίσουν μέσω των συσκευών GPS που έφεραν τα σκυλιά του την πιθανή διαδρομή που ακολούθησε ο 47χρονος κυνηγός. Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν και εθελοντές γνωστές της περιοχής, διεξήχθη κάτω από αντίξωες συνθήκες, τόσο λόγω του δύσβατου όσο και της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στο σημείο. Λίγο πριν τις 10 το πρωί της 5ης, η ορειβατική ομάδα διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ εντόπισε τη σωρό του 47χρονου Δημήτρη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δίπλα του βρίσκονταν τα σκυλιά του.